Δικαιώθηκαν οι κόποι σας κατά το ίμιση, καθώς σε όλα τα παιχνίδια είχατε πολύ καλές εμφανίσεις και πήρατε το ροζ φύλλο σε κάθε μάτς. Ναι, εμείς ξεκινήσαμε σίγουρα. Προσπαθούσαμε να βγούμε όσο πιο πάνω μπορούσαμε στην κατάταξη. Περιμέναμε ότι θα είμαστε ψηλά. Πήγε πάρα πολύ καλά ο πρώτος γύρος. Δεν χάσαμε καθόλου. Παίξαμε πολύ όμορφο μπάσκετ. Το χαιρόμαστε. Και η ομάδα έχει απαιτήσεις φέτος. Mm-hmm. Είναι προφανές αυτό. Όταν με κάλεσε ο coach Βίσκα, μου είχε πει ότι έχει στόχους η ομάδα και ότι χρειάζεται να βοηθήσω κι εγώ και μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Και θέλω κι εγώ να βοηθήσω γιατί ξέρω την ιστορία της ομάδας και θέλω να είμαι κι εγώ ένα κομμάτι από αυτό. Να, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και βλέπω και παιδιά, είχα ζήσει εγώ πιο παλιά να παίξω γάμα και β' εθνική με τον Εργοτέλη, στα 16 μου. Βλέπω τα παιδιά θέλουν, διψάνε να παίξουν τα πιο μικρά φέτος. Προσπαθούμε να τα βοηθάμε, προσπαθούμε να παίζουμε καλά, να κερδίζουμε για να βοηθάμε και εκείνα τα παιδιά 15-16 χρονών να συμμετέχουν, να παίρνουν εμπειρίες και το έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Η ομάδα έχει πολλή εμπειρία, έχει ένα πολύ καλό προπονητικό team. Ο πρόεδρος βοηθάει σε όλα τα κομμάτια και δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Παρόλο που τις ομάδες που είναι πολύ καλές και το Ηράκλειο βέβαια που είναι πιο νεανική ομάδα από τις υπόλοιπες, είναι πολύ δυνατή και εκείνοι, διεκδικούν το πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Φέτος, ναι, διαθέτουμε εμπειρία και έχουμε βάθος στο ρόστερ. Έχουμε πολύ έμπειρους παίχτες, έχουμε 3-4 έμπειρους παίχτες. Έχουμε έναν πολύ καλό προπονητή. Αυτό το βάθος πάντως μας έχει βοηθήσει φέτος πάρα πολύ. Γνωρίζεις, φαντάζομαι, ότι στο Ηράκλειο θα φιλοξενηθούν δύο μεγάλες διοργανώσεις, το All-Star Game του ελληνικού μπάσκετ και ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος τον επόμενο μήνα. Ναι, εννοείται. Αυτό είναι πολύ καλό γενικά, γιατί εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο γενικά φιλοξενεί αυτές τις διοργανώσεις και είναι καλό και για τα νέα παιδιά να έχουν αυτές τις εικόνες. Και γενικά για το κρητικό μπάσκετ αυτό βοηθάει στην ανάπτυξή του.